Γυναίκε στο στούντιο, δεν ξέρω παιδιά, τι θα κάνει. Εγώ να πηγαίνω σιγά-σιγά. Με συγχωρείτε. Καλημέρα, καλημέρα. Η κυρία Βαγγελή, καλώ ήρθατε. Και η κυρία Παπαδοπούλου, εκπρόσωπο τίποτα ανεξάρτητο των Ελλήνων, καλώ ήρθατε. Να ξεκινήσουμε λίγο, κυρία Καηλή. Ακούγατε και τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα. Α, ναι, ευρωβουλευτή τη χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν σκάσει διάφοροι συναδελφοί σα εκεί, φαντάζομαι. Έτσι μαθαίνω. Εδώ νομίζω είναι σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί όλη την πενταετία δείξαμε ότι η ομάδα είναι ομαδική δουλειά, ότι εργαστήκαμε πολύ και είναι καλό να ακούγεται και κάτι θετικό για τη χώρα μας. Ναι, προφανώς, προφανώς. Πού και πού, καλό είναι να ακούμε και κάτι θετικό, γιατί όλα αρνητικά είναι. Ακούσατε πριν και τους ειδικούς εδώ που φοβούνται και θερμά επεισόδια οι άνθρωποι και το περιβάλλον γενικά είναι και ασταθές και επικίνδυνο. Έχετε δίκιο και είναι γνωστό αυτό και στην Ευρώπη φυσικά. Τι λέγεται έξω, αλήθεια, δώστε μας ένα κλίμα εσείς για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Κοιτάξτε, το κλίμα έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο έτσι κι αλλιώς εις βάρος της Τουρκίας. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Ερντογάν έχει κλιμακώσει και έχει δημιουργήσει αυτές τις εντάσεις και την πληρώνει η Ελλάδα περισσότερο, καθώς είμαστε και η πρώτη χώρα που θα υποστεί αυτές τις συνέπειες. Θυμάστε τι είχε γίνει με τις Ολλανδικές εκλογές, με την Γερμανία και την προσπάθειά του να επηρεάσει και να δημιουργήσει κλίμα. Νομίζω το κάνει φυσικά πάντα έχοντας στο μυαλό του εσωτερικό ακροατήριο και έχοντας την ανάγκη να συμπληρώσει τον κόσμο. Περνάει από και στην πράξη όμως πια. Από την άλλη, έχει αρχίσει να γίνεται πολύ, ναι, πολύ πιο επιθετικός. Θέλω να πιστεύω ότι άμεσα θα κινητοποιηθεί η κυβέρνηση να συντονίσει να βρεθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας και να αρχίσει να συζητάει όλα τα σενάρια και να διαμορφώσει μια εθνική στρατηγική, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχει σημασία στην ατζέντα όλων των συναντήσεων και στο εξωτερικό, πρέπει να είσαι ισχυρός και να είσαι και προετοιμασμένος για να μην βρεθείς πρόπτου. Εμείς το ονόμαστε και μεταξύ μας εδώ, όπως συνηθίζουμε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Καταρχήν ενιαία φωνή για να είμαστε πιο ισχυροί στην Ευρώπη. Και κατά δεύτερον, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να ξέρουμε και τι ζητάμε. Γιατί ο Ερντογάν γνωρίζει τι ζητάει. Ζητάει αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια για το προσφυγικό. Έχουμε δύο νέα παιδιά κρατουμένους. Θέλω να πιστεύω ότι θα λήξει γρήγορα. Εμείς κινούμε κάθε διαδικασία που μπορούμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Κάτι από τη σημερινή σύνοδο, κατά την εκτίμησή σας, κύριε Καλή, μπορεί να συνετιστεί ο Ερντογάν από οποιοδήποτε μήνυμα σταλεί σήμερα? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι, αν και όχι ίσως δημοσίως, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, ίσως κάτι θα πάρει μια συμφωνία ή κάτι θα το δώσουν για να μπορέσει να κάνει πίσω. Εκεί είναι τώρα η Τουρκία να τα βάζει, ο Ερντογάν, με δύο νέα παιδιά για να ασκήσει πιέσεις. Νομίζω ότι θα καταλάβει και εκείνος ότι δεν είναι κρίμα. Είναι κρίμα δηλαδή. Είναι μια κουβέντα, κυρία Παπαδοπούλου, και εσείς. Και στην ιστορία με το Σκοπιανό και τη διαπραγμάτευση, κυρία Καηλή, γιατί ακούσαμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στο Γκόρνα Μασεντόνια. Θα ζητήσουμε και από την κυρία Παπαδοπούλου ένα σχόλιο γι' αυτό. Εσείς συμφωνείτε με τη χρήση του όρου Μακεδονία? Συμφωνείτε με μια τέτοια λύση? Κοιτάξτε, επειδή είχαμε συναντήσεις πρόσφατα για να ενημερωθούμε για την εξέλιξη και την πρόοδο της διαπραγμάτευσης αυτής από την πλευρά της Ευρώπης, έτσι αυτή την φορά, θα σας πω ότι το σημαντικό θέμα, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε το όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, συμπεριλαμβάνει λοιπόν τον όρο Μακεδονία. Όταν μιλάμε για την ονομασία, καταφέρουμε να χάνουμε το δίκιο μας, γιατί τα ζητήματα που κρύβονται πίσω από την ονομασία, ας πούμε τα Σλάβο-Μακεδονία, και πάλι οι Έλληνες μπορεί να το δεχόντουσαν, θα ήταν ένας προσδιορισμός που θα διαχώριζε αυτό που μας αφορά κυρίως την εθνότητα. Τα ζητήματα λοιπόν τα οποία έχω βάλει εγώ τουλάχιστον και θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικά είναι η ονομασία να είναι έργα όμνες για τα πάντα, να μην υπάρχει διπλή ονομασία. Μία για τα Σκόπια και τους φίλους των Σκοπίων και μία για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ. Το λέει η κυβέρνηση, αλλά πρέπει να σας πω ότι όταν ζήτησα και μία συνολική λύση και όχι κομμάτι-κομμάτι, κομμάτι-κομμάτι θα πει, λέμε τώρα ναι, κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις και αύριο και που μπορεί να μην υπάρχει... Και τα σταγματικά και τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Αν δεν περάσουν αυτά όλα μαζί ως μία λύση, να φύγουν και να φορές σε μειονότητες στην Ελλάδα των Σκοπίων, επειδή αυτό μπορεί να, τώρα να μην δημιουργήσει θέματα, αλλά στο μέλλον, ανά πάσα στιγμή, με μια κυβέρνηση που δεν θα είναι τόσο φιλική, να ανακοινιστούν ζητήματα εις βάρος μας. Η αναφορά του Πρωθυπουργού στο όνομα, τι εντύπωση σας έκανε εσάς? Τώρα δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμό προσωπικό, αλλά θα σας πω ότι σε τέτοια εθνικά ζητήματα χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση και ιστορική γνώση για να τα κουμπάει κανείς και όχι τέτοια ευκολία. Διαπραγματευτικά τα ζητήματα... ήταν σωστό αυτό που έκανε ο κ. Όχι, βέβαια. Όχι. Θα σας έλεγα ότι έχουν γίνει
τόσα λάθη, που τα λάθη αυτά νομίζω ότι προκάλεσαν και τα συλλαλητήρια, και γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Έλληνες να βρίσκονται σε εγρήγορση. Να μας πει, γιατί κυρία Παπαδοπούλου, πάρα μια πολλά λάθη διπλωματικά. Μία επισήμανση ότι δεν γίνεται κομμάτι-κομμάτι η διαπραγμάτευση, αλλά εφόλης της ύλης, όλα τα ζητήματα είναι στο τραπέζι. Όχι διαπραγμάτευση, η λύση. Αν έρθει η λύση κομμάτι-κομμάτι. Η λύση δεν έρχεται κομμάτι-κομμάτι, γιατί δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο η διαπραγμάτευση. Αυτό το οποίο ακούμε από τα πιο επίσημα χείλη. Να το διευκρινίσω μόνο ότι όλα τα ζητήματα είναι στο τραπέζι. Πρώτο και κύριο είναι το ζήτημα του αλλητρωτισμού και της αλλαγής του συντάγματος. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουν κληθεί τα Σκόπια να δουν πώς θα διαχειριστούν και σας λέω ότι είναι και εξαιρετικά δύσκολο να περάσει αυτό στις εθνότητες που συναποτελούν το κράτος των Σκοπίων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η άποψη των ανεξαρτήτων Ελλήνων και η θέση μάλλον είναι σαφής διατυπωμένη από την πρώτη στιγμή σε αντίθεση με άλλα κόμματα όπως για παράδειγμα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σας να επικρίνουν κατά κάποιο τρόπο. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ένα παράδειγμα. Δεν μίλησε για τη δεν έκανε διαπραγμάτευση εκείνη την ώρα συνέντευξη τύπου. Ναι, βεβαίως οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν συμφωνούν. Και τοποθετήθηκε δημόσια ενώ είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση. Και έδωσε ένα παράδειγμα. Δεν έκανε μία πρόταση. Παράδειγμα. Αυτό έδωσε. Έδωσε ένα παράδειγμα. Δεν έκανε πρόταση. Αυτό το οποίο εγώ σας λέω ως ανεξάρτητοι Έλληνες. Εμείς δεν συμφωνούμε με οποιαδήποτε ονομασία περιέχει τον όνομα, τον όρο Μακεδονία ή παράγωγό του. Και με αυτό διαφωνείτε. Είναι θέση των ανεξαρτήτων Ελλήνων εκφρασμένη, συγγνώμη, από την πρώτη μέρα, από το συνέδριο, από το Εθνικό Συμβούλιο. Άρα θα επιμείνετε σε αυτή τη γραμμή. Είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει η θέση μας. Πάντως οι αναφορές του δεν βοηθούν στη διαπραγμάτευση, γιατί έχει ανοίξει τις ορέξεις σε πάρα πολλούς ανθρώπους να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Και ενώ εμείς δίναμε μάχες ακόμα και στο Ευρωκοινοβούλιο ή σε σημαντικούς οργανισμούς που δεν επιτρεπόταν να αναφέρεται έτσι, όταν χρησιμοποιεί αυτές τις ονομασίες ο Πρωθυπουργός, καταλαβαίνετε ότι. Το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με τη χρήση του όρου Μακεδονία ή παραγωγού του στο. Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Γιατί το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί σε μια συνολική. Μπορεί να έχετε μια προσωπική άποψη διαφορετική. Εγώ σας είδαμε και στα συλλαλητήρια. Εγώ από τη Μακεδονία και έχω τη δική μου άποψη πολλά χρόνια τώρα. Αποτελέσατε την εξαίρεση στο κόμμα σας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου τι άποψη είχε και η άποψή του είναι αυτή που εκφράζει και εμένα. Σημασία έχει ότι το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε έχει μια διαφορετική άποψη. Σας θυμάμαι το γεγονός ως Μακεδόνισσα να συμμετέχετε στα συλλαλητήρια που σας είδαμε. Από εκεί και πέρα όμως το κόμμα που εκπροσωπείτε έχει μια άλλη άποψη. Δεν θα έπρεπε να συμμετέχει όμως. Συμφωνείτε με τα συλλαλητήρια. Γιατί την επικρίνετε επειδή συμμετείχε. Δεν την επικρίνω. Ίσα-ίσα δεν είπα ότι την τιμά. Από εκεί και πέρα όμως το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί έχει μια διαφορετική άποψη. Και το δικό σας από την κυβέρνηση. Αλλά μιλάτε τώρα εσείς για τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώ δεν συμφωνείτε στο εσωτερικό της κυβέρνησης, κυρία Παπαδοπούλου. Αυτό είναι μια διαφορετική θέση. Δεν έχουμε μάθει στην Ελλάδα σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Έχουμε δύο παραδείγματα όλα και όλα. Το προηγούμενο ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και αυτό το οποίο διαφοροποιεί. Αυτό το οποίο διαφοροποιεί. Θα με αφήσετε όμως να ολοκληρώσω μια φράση. Αυτό το οποίο διαφοροποιεί αυτή τη συγκυβέρνηση το γεγονός ότι τα δύο κόμματα τα οποία συγκυβερνούν έχουν διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές, τις οποίες και αναφορές και θέσεις, τις οποίες διατυπώνουν ελεύθερα, έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Μάλιστα. Είναι μια διαπραγματευτική διαδικασία σε εξέλιξη. Να δούμε αν τα Σκόπια θα μπορέσουν να αποδεχθούν αλλαγή συντάγματος και άρση κάθε έθνους αλληλεγγύη. Πρώτα στη Βουλή θα έρθει, κατά τη γνώμη σας, τι βλέπετε. Δεν βλέπω τα Σκόπια ιδιαίτερα, να είναι ιδιαίτερα εύκολο για τα Σκόπια να αποδεχθούν αυτά τα οποία διεκδικεί η ελληνική πλευρά. Μάλιστα. Πάντως, επιτρέψτε να πω ότι οι μειονοτικές αναφορές στο Σύνταγμα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος να διεκδικήσει δικαιώματα πολιτικά, θεωρώντας μάλιστα σε ένα μεγάλο βαθμό στην γειτονική μας χώρα ότι η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, είναι υπό ελληνική κατοχή. Μπορούν να ζητήσουν συγκεκριμένα πολιτικά δικαιώματα, θρησκευτικά δικαιώματα ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό μπορεί να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τα οικονομικά. Πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.